τα στάδια, σε αυτή την στρατηγική που μπορείτε να φτιάξετε, ξεκινούν από την αποστολή. Ποια είναι η αποστολή σας? Ποια είναι η αποστολή σας? Ωραία. Αυτό το πράγμα, έτσι, θα πρέπει... Όλοι όμως έχετε το ίδιο. Η ίδια βασική αποστολή είναι για όλους. Έτσι δεν είναι? Δεν είσαστε όμως και ανταγωνιστές? Δεν είσαστε? Με συγχωρείτε, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι οι γιατροί ανταγωνίζονται μεταξύ τους όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι? Βέβαια. Οι γιατροί, ναι, είναι προϊόν marketing. Όλοι είμαστε προϊόν marketing. Λοιπόν, εφόσον εγώ εκεί θέλω να μείνω, ανταγωνίζεστε μεταξύ σας. Όλοι έχετε την ίδια βασική αποστολή. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να δείτε πράγματα στο εξωτερικό περιβάλλον, κάνοντας μία ανάλυση γενικότερα του τι συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με το ποιοι είσαστε εσείς και τι μπορείτε να κάνετε, για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Η ανάλυση αυτή του εξωτερικού περιβάλλοντος, η λεγόμενη SWOT, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει, είναι ουσιαστικά ανάλυση ευκαιριών και απειλών στο εξωτερικό περιβάλλον και συσχέτιση δυνάμεων και αδυναμιών σας. Δηλαδή, η ρομποτική ιατρική είναι ευκαιρία ή είναι απειλή? Για κάποιους μπορεί να είναι ευκαιρία, για άλλους μπορεί να είναι απειλή. Γιατί? Φοβόμαστε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Όσοι το γνωρίζουν ενδεχομένως το έχουν αποδεχτεί πιο εύκολα. Αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, έχετε μία δυνατότητα. Εάν δεν μπορείτε, είσαστε αδύναμοι σε σχέση με τους υπόλοιπους που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, με τον ανταγωνισμό, μεταξύ σας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έγραψα κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τι μπορεί να είναι δύναμη-αδυναμία. Το ότι έχετε καλό όνομα στην αγορά, για παράδειγμα. Στην αγορά, με συγχωρείτε. Γενικότερα, στον ιατρικό χώρο. Συγγνώμη. Έχετε καλό δίκτυο συνεργατών. Έτσι, μέγεθος, αν είσαστε σε κάποιο κέντρο κτλ. Το καλό όνομα, ναι, είναι καλά ποσοστά στη θεραπεία που έχετε, δεν είναι αυτό? Όχι, αλλού, άλλα ποσοστά εννοούσα εγώ. Α, ναι. Μπορεί να είναι, τα καλά ποσοστά μπορεί να είναι αποτέλεσμα του καλού ονόματος. Καλά ποσοστά στο δίκτυο συνεργατών. Ναι. Οι αδυναμίες. Έχετε κάποιο μικρό περιφερειακό ιατρείο, για παράδειγμα, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία. Δεν έχετε καλό δίκτυο συνεργατών. Ευκαιρίες. Εάν μπορείτε να συνεργαστείτε με κάποιους άλλους συναδέλφους για να κάνετε κάποιο κέντρο, δεν θα ήταν ευκαιρία? Τεχνολογική καινοτομία για την καλύτερη διάγνωση και εφαρμογή της επιστήμης σας. Ή πρόβλημα, απειλή για σας θα ήταν αν κάποιοι άλλοι το έκαναν αυτό. Άρα μπαίνετε, το θέλετε δεν το θέλετε, είσαστε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, όσο και αν το αρνείστε αυτό. Και πάντοτε όταν κάνουμε αυτή την ανάλυση, βλέπουμε το τι συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή κάτι που κάνει μια δύναμη ενός ανταγωνιστή είναι απειλή απέναντι σε εμάς. Και μια αδυναμία τους είναι ευκαιρία για μας. Μπορεί να ακούγεται πολύ μαρκετιστικό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Το θέμα εδώ είναι να μπορέσουμε να συνδυάσουμε δύναμη με ευκαιρία. Δηλαδή, η καινούργια τεχνολογία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι η ιδανική κατάσταση. Εάν τώρα έρθετε και κάνετε αυτή την ανάλυση και δείτε πού περίπου βρίσκεστε, ποιες είναι οι δυνατότητές σας, ποιες είναι οι δυνάμεις σας, από εκεί και πέρα διαμορφώνω κάποιους στόχους. Τι θέλω να πετύχω? Κάποιος μπορεί να μου πει ότι εγώ θέλω να δουλεύω αφιλοκερδώς. Το όνειρό μου είναι να κάνω μόνο καλά τους ασθενείς. Κάποιος άλλος θα πει ότι εγώ θέλω να πιάσω γρήγορα λεφτά. Έγινα γιατρός για να βγάλω λεφτά. Να κάνω με τους ανθρώπους καλά, αλλά να βγάλω κι εγώ κάτι. Δεν υπάρχει αυτό σαν προσέγγιση? Και μόνο. Οπότε, από εκεί και πέρα πρέπει να έχετε κάποιους στόχους. Δηλαδή,
Τι θέλετε να κάνετε εσείς, αυτό οι ίδιοι εσείς το ξέρετε. Τι θέλετε να κάνετε. Ποιος είναι ο ρόλος σας μέσα σε αυτόν τον κλάδο, πέρα από το να κάνω καλά τους ασθενείς. Αλλά θα πρέπει να βάλετε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Θέλω να πετύχω αυτό μέχρι τότε και να είναι κατά κάποιο τρόπο μετρήσιμο. Γιατί μόνο όταν έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο μυαλό μας μπορούμε να δουλέψουμε προς αυτά. Δεν οφείλει δηλαδή να πω ότι εγώ θέλω να βγάλω 1,5 πόσα χρήματα κτλ. Θέλω να βγάλω 1 εκατομμύριο στα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό είναι συγκεκριμένος και μετρήσιμος στόχος, εάν ο στόχος είναι το κέρδος. Και επίσης θα πρέπει οι στόχοι σας να έχουν συνέπεια, δηλαδή συνέπεια με αυτό που είσαστε εσείς, με αυτό που πρεσβεύετε. Δεν μπορεί κάποιος που δεν το πιστεύει να πει ότι εγώ θέλω μόνο να κάνω καλά τους ασθενείς, δεν με ενδιαφέρει κανένα, μένω έξω από όλη αυτή τη διαδικασία και των εταιριών κτλ. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είμαστε, θα πρέπει, σύμφωνα με το μάρκετινγκ, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ή δεν είμαι τόσο καλός και τα λοιπά, γίνομαι φθηνός, ή είμαι διαφοροποιημένος, δηλαδή μπορώ να κάνω καλά πράγματα, αυτό μου ανεβάζει την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, αλλά και κατ' επέκταση και την τιμή, ή είμαι εξειδικευμένος. Κάνω μόνο το συγκεκριμένο και δημιουργώ μια εικόνα εξειδίκευσης στην αγορά. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε διαφορετικούς δρόμους. Και με βάση αυτούς τους δρόμους έρχεστε και προσπαθείτε να δημιουργήσετε, να πάρετε κάποια συγκεκριμένη θέση στην αγορά. Υπάρχουν δύο πράγματα. Η ταυτότητά σας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εσείς προσπαθείτε να προσδιορίσετε τον εαυτό σας και να τοποθετηθείτε, αλλά υπάρχει και η εικόνα που είναι αυτό που οι ασθενείς θα καταλάβουν για σας. Καλός ή κακός, ο κόσμος, η αγορά, όπως λέμε, διαμορφώνει άποψη με βάση αυτά που βλέπει, που ακούει, γενικότερα από το σύνολο των ερεθισμάτων που παίρνει. Και ο στόχος είναι αυτό που θέλουμε εμείς να τους πούμε, να ταυτιστεί με την εικόνα που δημιουργούν. Αυτό είναι το ζητούμενο στο μάρκετινγκ. Αυτή είναι η επιτυχία. Το να συμβαδίσουμε. Προηγουμένως, αναφέρθηκε για τις μελέτες που έγιναν με τη ρομποτική, ότι ουσιαστικά, παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλημα, δημιουργήθηκε το θέμα επειδή είπαν πάρα πολλά και δεν μπόρεσαν να έχουν τα αναμενόμενα, δεν είχαν τα αποτελέσματα που υποσχέθηκαν. Αυτό είναι μέγιστο λάθος, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι υπηρεσίες. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι θα το καλύψω. Αυτό είναι το λάθος που δημιουργείται. Και αυτό είναι μαρκετίστικο. Το ότι βγαίνουν και διαφημίζουν και λένε πολλά. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιο λάθος, αλλά το να βγω εγώ και να πω ότι μπορώ να κάνω παπάδες και στη συνέχεια να μην μπορώ να ανταποκριθώ, αυτό δημιουργεί φυσικά αρνητική εικόνα στην αγορά και έχει τις συνέπειες βέβαια. Δεν το αποδέχεται η αγορά, δεν το αποδέχονται οι καταναλωτές. Το μείγμα marketing τώρα, το μείγμα της προσφοράς, μέσα από την επικοινωνία, το πού το προσφέρετε, φτάνει στον πελάτη στόχο.